Μια μέρα ήμουνα στη μια σκήτη, στο κελάκι και στο σκητή που τελείωσε ο γέροντας στη ζωή. Έμεινα εγώ με τον πρώτο υποτακτικό. Και είχα εξομολογήσει αυτόν τον πατέρα, έναν μοναχό, ένα γέροντα. Και έρχεται ο αδερφός του, μοναχός κι αυτός, και μου λέει, «Πάτερ Εφραίμ, έλα να δεις τον γέροντα τον έργο, γιατί ήταν μεγαλύτερος και ήταν, κουρεύτηκε πρώτος και είχε τη θέση του γέροντος. Ήταν δυο τους αδέρφια. Και έλα να δεις τον γέροντα, διότι δεν είναι καθόλου καλά και ανυπομονεί και θα χάσει την ψυχή του». Εγώ του λέω, ο μοναχός, του λέω, δεν ανυπομονεί, δεν χάνει την υπομονή του. Και δεν συμβαίνει αυτό. Όχι, λέει, αυτό συμβαίνει. Το λέω, πάμε και θα δεις πως δεν συμβαίνει αυτό. Πηγαίνουμε στο ασκητήρι, το μόλις μπαίνω μέσα και τον βλέπω αριστερά στο αρχονταρίκι που λέμε εμείς, εκεί τον είχε βάλει. Το λέω, εσύ πήγαινε στο δικό σου κοιλί, θα πάω στο γέροντα. Πηγαίνω στο γέροντα, βέβαια είχε εξομολογηθεί μια φορά μαζί μου, αλλά παρόλη την βοήθεια που του έδωσα, είχε αρνηθεί τα πιο βασικά να μου πει. Και πηγαίνω κοντά και τον βλέπω σε μια κατάσταση. Βέβαια, τα λογικά του ήταν 400. Αλλά έκανε οι κινήσεις του, μιλούσαν ότι έβλεπε τα δαιμόνια με τα μάτια της ψυχής του, τα οποία τον περιβάλλανε και τον απειλούσαν με το να τον παρουσιάζω τα σφάλματά του. Εγώ κάθισα δίπλα του, αμέσως εκεί. Αυτός τον απασχολούσαν η παρουσία των δαιμόνων σαν να ήταν σκυλιά λυσσασμένα και γυρούσαν γύρω του και αυτός γυρνούσε δεξιά, αριστερά, ανήσυχος, στενοχωρημένος, αναμένος. Δεν κοιτούσε ποιο να προ το αποσοβήσει τον κίνδυνο. Τον βλέπω εγώ έτσι, του λέω ήρεμα, του λέω γέροντα, λέω πλησίασαν οι μαύροι, μου λέει ναι. Και τι σου λένε? Τι μου λένε? Μου λένε το και το και το και το. Δεν μου λες, αυτά τα κράτησες αξιομολόγητα? Μου λέει ναι. Και αυτά είναι της πρώτερης ζωής, πριν γίνεις μοναχός, μάλιστα. Οκ, δεν τον απασχόλησα γιατί και γιατί, τα έκρυψε, μπήκα στο θέμα. Του λέω, κοίταξε, πρόσεξε, τι θα σου πούνε αυτοί και να μου τα λες. Άρχισε και άντουσε, αφού ήταν όλο προσοχή προς την κατάσταση αυτή, κοιτούσε από εδώ δεξιά, τι σου είπανε τώρα? Ότι έκανα αυτό και αυτό όταν ήμουν κοσμικός. Το έκανες? Βέβαια. Οκ. Okay. Προχώρα τώρα σε άλλα. Και είπε ούκου λίγα. Μετά, αφού είδα ότι τα πράγματα ήταν ατέλειωτα, το λέω, α, τίποτε, σηκώθηκα να φύγω. «Πνευματικέ μου, μη φύγεις, πνευματικέ μου, μη φύγεις, κάτσε δίπλα μου». «Όχι, θα φύγω και θα γυρίσω μετά από λίγο. Εσύ κάτσε εδώ». Έφευγα εγώ, πετάχτηκα μέχρι το καλύβι το δικό μου, εκεί είχα τα καλογέρια μου. Το λέω, σταματήστε τα διακονήματά σας και πιάστε το κομποσχήν και προσεύχεστε για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί υποφέρει. Κάνω υπακοή τα οικολογία για ό,τι τραβούσα με κομποσχήν για τον άνθρωπο. Μετά από μία ώρα γύρισα πίσω, είχε ησυχάσει. Του λέω, πού είναι τους? Με κοιτάει αριστερά και λέει, πέρα στη δικαστή και κοντά είναι όλοι τους τα γουρούνια. Επάντησε έτσι. Καλά, μόνο αυτοί ήρθανε? Ο άγγελος σου πού είναι? Εδώ είναι. Και γιατί δεν σε παίρνει?
περιμένει διαταγή από άνωθεν. Οκ. Okay. Λοιπόν, ύστερα το απογευματάκι άρχισε και χτυπούσανε πολλά μυστηνά τα καπάνια, τα δόντια. Και χτυπούσαν τόσο δυνατά που ακουγόντουσαν πέρα. Δηλαδή αφύσικο πράγμα σε αυτή την κατάσταση. Και ερχόντουσαν κανένας πατέρας να τον επισκεφθεί και νόμιζε ότι από αυτούς προκαλείται αυτό το πράγμα και λέει μην έρχεσαι, δεν έρχεσαι. Λέω δεν φταίνουν οι πατέρες, του λέω πάτερ είναι δικό σου θέμα. Λοιπόν, τελικά να μην σας πολυλογώ, ήτανε Παρασκευή, έγινε Σάββατο, μου λέει πνευματικέ μου, τη Δευτέρα θα έρθουν εδώ, στο σπίτι αυτό, ο τάδε πατέρες και λοιπά, οι οποίοι αποσίαζαν από τη σκήτη αυτή. Και θα γίνει μεγάλη γιορτή τη Δευτέρα εδώ. Εντάξει, του λέω. Λοιπόν, λειτουργώ στο κελάκι μου στον Ευαγγελισμό και μετά κατευθύνθηκα και πήγα πάλι να τον δω. Τον είδα να κάθεται σε μια πολυθρονίζω έξω στην αυλή, ήρεμος, ήσυχος. Το λέω πως είσαι γέροντα τώρα. Με πάρα πολύ καλά. Η Παναγία να σου δώσει το μισθό για αυτό που έκανες. Δεν έκανα τίποτα ότι το χρέος μου, το λέω. Είσαι καλά, μου λέει είμαι καλά. Είχε το κουβοσκινάκι, το δούλευε. Επειδή είμαστε από την αγρυπνία, του λέω και λειτουργία, θα πάω μια ωρίτσα να ξεκουραστώ και θα έρθω πάλι να σε δω. Δεν πήγαινε πνευματική μου, είμαι καλά. Πηγαίνω πίσω στο καλύβι, λέω τα παιδιά, κοιτάξτε, λέω, μου ακούστηκε καμιά καμπάνα να με ξυπνήσει. Σε μια ωρίτσα ξυπνήστε με, αλλά ενδιάμεσα, αν τύχει τίποτε έκτακτο, λέω και ακούστηκε ένα καμπανάκι από κάτω, ξυπνήστε με. Με ξύπνησε τα καλογέρια, ίσως στη μία ώρα με λέει, ακούσαμε ένα καμπανάκι, οκ. Okay. Πηγαίνω, εκεί που καθότανε, τελείωσε. Τελείωσε και τη Δευτέρα, αυτοί που λείπαν όλοι από τη σκήτη ήταν στην κηδεία του που κάναμε. Και θέλω να πω ότι κοιτάξτε πόσο δύσκολα είναι η έξοδος του ανθρώπου, της ψυχής του προς το Θεό. Και είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους πιστούς, ορθοδόξους που έχουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, έχουμε την παράδοση των πατέρων, έχουμε την αλήθεια την περί Θεού. Οι άλλοι τους βλέπεις και στεναχωριέσαι και λυπάσαι και λέει δεν ξέρουν τίποτε. Πώς θα βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι στην άλλη ζωή, τι θα κάνουν, δεν ξέρουν τίποτε. Και αυτό είναι ένα από τα μαθήματα του μοναχισμού, δηλαδή αυτά που μας διδάσκουν οι γέροντες. Και επειδή ο γέροντας ο δικός μου, ο τόσο μεγάλος Άγιος, μας εμφύτευσε μέσα μας όλες αυτές τις θεωρίες και δι' του θανάτου, για να έχουμε την βοήθειά τους στο αγώνισμα της σωτηρίας. Και αυτό το ζούμε πάρα πολύ έντονα, σχεδόν όχι κάθε μέρα, αλλά στην κάθε στιγμή. Δεν μπορεί να μας εγκαταλείψει, γιατί μας το εμφύτυψε τόσο βαθιά. Και είναι η μεγάλη αλήθεια της πραγματικότητας. Πέφτουμε να κοιμηθούμε. Δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσουμε. Πρώτα λέγαμε τι θα τέξει η απειούσα, δεν ξέρουμε. Η αυριανή μέρα. Τώρα πρέπει να λέμε οι στιγμές δεν ξέρουμε τι θα μας φέρουν. Και ιδιαίτερα με τα νοσήματα που έχουμε τώρα, τα χίλια δυο που παλεύουμε, και με τα τροχιά και με τα αεροπλάνα και με τους καιρούς και με τις καταιγίδες, και τώρα που θα μας έρθουν τα μεγαλύτερα κακά, διότι τα προφητευμένα Διαγίου Πνεύματος
είναι αληθινά και θα γίνουν και γίνονται. Ήδη μας χτυπάνε την πόρτα, δεν χρειάζεται η φιλοσοφία το θέμα και έτσι θα τα αντιμετωπίσουμε. Και εμείς οι χριστιανοί που έχουμε τη φώτιση του Αγίου Ευαγγελίου περνάμεθα σε συνεχή και αδιάλειπτη μύψη.